Ο καθένας, μικρή και μεγάλη, συμμετείχαν σε πολύ όμορφες δράσεις και τις 12 ημέρες τις γιορτινές. Βλέπουμε δράσεις αφιερωμένες στα μικρά παιδιά και βεβαίως όλοι όσοι βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες στην αγορά, έκαναν τη βόλτα, τα ψώνια τους, αποφάσισαν να ευχηθούν με ένα ξεχωριστό τρόπο και ένα βίντεο το οποίο έχει έτσι και πολύ όμορφα σχόλια. Μάλιστα. Και το μήνυμα που παίρνουν είναι πολύ θετικό. Πάμε στον κύριο Βίγκα. Λοιπόν, Εύη, παραμένεις. Πάμε λίγο να τον συναντήσουμε. Το διορθώσαμε. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Βέβαια. Εγώ απλώς, όπως αισιόδοξο μου μήνυμα παραμένει αισιόδοξο. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά τώρα. Σας ακούμε, βέβαια. Πάμε. Ωραία, ωραία. Εδώ η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης αλλά και στην Ήβρο και η ελάχιστη της Μήνης ζήσαμε πολύ ωραία Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και ευελπιστούμε ότι και οι υπόλοιπες μέρες της χρονιάς θα περάσουν αρκετά καλά, διότι μια πολύ δυναμική κοινότητα, όσο και αριθμητικά να είμαστε λίγοι, έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ, εργαζόμεθα πάρα πολύ γύρω από τα ιδρύματά μας, από τις κοινότητές μας, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και περάσαμε πολύ όμορφα, όπως και στο Μέγα Ρεύμα, στη μεγάλη κοινότητα του Βοσφόρου, έγινε πάρα πολύ ωραία εκδήλωση τα Χριστούγεννα με όλα τα παιδιά σχεδόν της Κωνσταντινούπολης. Στη Χαλκιδόνα έγιναν ωραίες εκδηλώσεις. Στο Νεοχώρι έγινε το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με πολύ κόσμο. Υπέθυνο μπαζάρ που κάνουμε τα Χριστούγεννα, τις παραμονές των Χριστουγέννων. Ήρθαν από όλα τα σημεία της πόλης και όχι μόνο ομογενείς βέβαια. Το ευχάριστο είναι ότι μας αγκαλιάζουν πολύ οι τοπικές κοινωνίες. Και αυτό μας εμψυχώνει και μας δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, για την ανάπτυξη και την επιβεβαίωση των στόχων μας για το μέλλον της ομογένειας στην πόλη. Επίσης, στη σχολεία μας, στη μεγάλη του γένου σχολή, το Ζωγράφιο, το Ζάπιο, έκαναν πολλά, πολύ μεγάλες εκδηλώσεις με διάφορα μπαζάρ, συγκεντρώσεις. Ειδικά στη μεγάλη σχολή, το μπαζάρ αυτό που κάνουν το Χριστουγεννιάτικο, επειδή το κοινοποίησαν στα social media, είχαμε 17.000 άτομα που ήρθαν να μπουν στη σχολή. Δεν ήταν εφικτό φυσικά αυτό. Από όλα τα πέρατα της πόλης, αλλά και απ' έξω, έξω από άλλες πόλεις ήρθαν να επισκεφτούν αυτό το μεγάλο μνημείο της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας βέβαια, αλλά και του γένους. Το Πατριαρχείο κάθε μέρα δέχεται χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Γι' αυτό και μιλάω τόσο αισιόδοξα, γιατί πραγματικά περάσαμε πολύ όμορφα, πολύ ελεύθερα και πολύ ευχάριστα αυτές τις ωραίες, τις χρονιάρες μέρες. Και συνεχίζουμε, διότι η οικογένεια, όπως σας είπα, μπορεί να είναι μικρή στον αριθμό. Πόσες οικογένειες είστε, κύριε Βίγκα? Ορίστε, παρακαλώ. Πόσες οικογένειες είστε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί περιμετρικά της περιοχής? Είμαστε, κοιτάξτε, οι αριθμοί πραγματικά δεν είναι αριθμοί οι οποίοι βέβαια στην αυτή την αισιοδοξία που σας λέω, είμαστε γύρω στα 2.000 άτομα. Αλλά δεχόμαστε κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που γύρω από άλλες κοινότητες, από άλλες κοινωνίες. Για τον πολιτισμό γίνονται πολύ ευχάριστες εξελίξεις. Τρεις του μηνός τώρα, αύριο, έχουμε τα εγγένεια του Πολιτιστικού Κέντρου. Ένα σπουδαίο δικαιοσύνη στα τελευταία χρόνια, το οποίο θα γίνει αύριο, θα γίνουν τα εγγένεια με την παρουσία του Δημήτρη Πάση, του καλλιτέχνη από την Ελλάδα, του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη, και μαζί με τη χοροδία που θα έρθει από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως από τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι περίοπτο το εξαιρετικό, επίσης ένα αρχιτεκτονικό μνημείο στο κέντρο της πόλης, γύρω στα 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι στο λιμάνι εκεί στο Καράκι, που ξέρετε όλοι. Και ελπίζουμε ότι για αυτό το πολιτιστικό κέντρο, αύριο μετά τα εγγένεια που θα έχει, θα είναι ένας νέος σταθμός για την ομογένειά μας, όπου μέσα από αυτό θα υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή πολιτισμού και βέβαια επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών, και θα δεχτούμε και πολλούς νέους ανθρώπους, ελπίζουμε, από την Ελλάδα, οι οποίοι είτε καλλιτέχνες είναι, είτε στελέχοι που εκπράττουν. Ξεχωριστές δράσεις λοιπόν. Ξεχωριστές δράσεις, κρατάτε άσβεστη τη φλόγα πραγματικά της ψυχής και της λεβεντιάς του ελληνισμού.
εκεί στο Βόσπορο, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς, κύριε Βίγκα. Γνωρίζω πραγματικά τις προσπάθειες που καταβάλλετε, προκειμένου όλοι αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους, να υψώσουν τη σημαία βέβαια και να φωνάξουν ότι είμαστε εδώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Το πιστεύουμε αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ την επικοινωνία που κάθε φορά τα υλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και η Κρήτη ιδιαίτερα, που έχει ένα μεγάλο δεσμό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατ' επέκταση με την ομογένεια της πόλης, πάντα είναι παρούσα σε κάθε εκδήλωσή μας και δίνει το παρόν της όχι μόνο ως εκκλησία, αλλά και ως πολιτεία και ως ενημερωσίας εκεί. Γι' αυτό και εκφράζω τις ευχαριστίες μου και τους χαιρετισμούς μου και όλες τις ευχές μου στον κάθε ένα ξεχωριστά, ότι φέτος ο χρόνος θα είναι όμορφος, καλός και να κρατάμε την αισιοδοξία, διότι ήδη ότι ζούμε, ότι είμαστε ζωή, είναι μεγάλο θαύμα. Να είστε καλά. Το θαύμα πρέπει ακριβώς. Η υγεία μας, κύριε Βίγκα, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά από Κρήτη.